Δεν είστε που είναι παραμύθια. Το πώ. Ποδόσφαιρο... παραμύθια. Παραμύθια είναι ότι επεμβαίνει το ακέρ, ποιο μπαίχτη να πιάει, ποιο μπορεί να κάνει, ξέρω εγώ, για το όνομα του Θεού. Δεν υπάρχει έτσι πράγμα. Επεμβαίνει όμω αλλού. Μπορεί καμιά φορά στο συμβούλιο να βάλει ανθρώπου, να έχει ανθρώπου δικού του. Όχι καμιά φορά. Ναι. Είναι πάντα. Έγινε ούλη. Ναι, εντάξει, είναι ρούλι, μπορεί να είναι ο πρόεδρος όμως. Αν είναι ο πρόεδρος, δεν θα μπορούσε να θέλουμε κι αλλούς. Κοίταξε, η ιστορία της Ομόνιας έτσι... Εντάξει, δεν είπα να διαγράψουμε την ιστορία της Ομόνιας. Απλώς εγώ ρωτώ για να ξεκαθαρίσουμε πράγματα. Λέω, αν την ξέρεις την ιστορία της Ομόνιας... Ξέρω την ιστορία της Ομόνιας. Αν την ξέρεις, εντάξει, τότε καταλάβεις. Ξέρω την ιστορία της Ομόνιας. Το ποδόσφαιρο δυστυχώς κομματίστηκε στη... Λάθος το πράγμα, κύριε Καϊάφα. Δηλαδή το ότι βάλουν ταμπέλες. Το ότι βάλουν ταμπέλες. Δηλαδή λαλούν από ελίστας ένα Ερμικός, ένα Ομονιάτης, ένα Αγγελικός. Είναι έτσι, ένα άλλος πως... Όχι, τούτο είναι σωστό. Διαφωνείς, φαντάζομαι. Διαφωνώ βεβαίως. Η Ομόνια θα ήταν καλό να γίνεται εταιρεία. Εγώ ξέρω ανθρώπους δεξιού οι οποίοι με την Ομόνια και ξέρω ανθρώπους οι οποίοι είναι φιλοαριστεροί και μετά μπορεί να καταλάβω. Δηλαδή και μπορεί σήμερα να επηρεάσει τον κόσμο. Αν έχει ομάδα καλή, είναι οι νεαροί, ας πούμε, σήμερα, οι νεαροί ποδοσφαιριστές, οι νεαροί άνθρωποι σε ηλικία, και να τραβήσουμε μετά από ελ. Γιατί, ας πούμε, και πια τα τελευταία πρωταθλήματα στην Κύπρο, μπορεί να γίνει το πράγμα. Και οι γονεί του βλέπει, καμιά φορά βλέπει γονιών που έχει και παιδιά, ένα είναι μετά από ελ, ένα είναι με την Ομόνια. Δεν σημαίνει τούτο ότι είναι, είναι κομμουνιστές, όπως λένε, ξέρω εγώ, κάπου καθίζουν τα πράγματα. Ξεκάθαρο. Θέλω να... Το πράγμα πρέπει να σταματήσει για μένα, ναι. Αν με ρωτάς. Πρέπει, ναι. Βέβαια. Το νομίζω πολιτικό, ότι είναι καιρός πλέον να προχωρήσουμε. Πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα, είναι αθλητισμός και ο καλύτερος θα κερδίσει. Έτσι είναι. Συμφωνούμε.